το κακό που λέω που είναι... Στην κάτω τούμπα, βρε, πουλά... Στο Θεό που πιστεύουμε, αλλά κατραδό. Βρε, 60 χρονών άλλος ξέρει το e-banking, ρε. Εδώ έμαθες εσύ, Γλώνα, και το ίδιο. Βράσε σε μένα, βρε, απολύτησε της τούμπας, βρε. Έμαθες να δουλέψεις... Που κόβατε τα νύχια σας κάθε 4 μήνες. Έμαθες να δουλεύεις το κινητό μετά screen οθόνη. Βρε, κουλάκι μου. Βρε, πουλάκι μου, το κάκαδο το βγάζει και το πετάει σαν κοτρόνα ο άλλος στην τούμπα τώρα. Τι banking πήγες εσύ, κοίτα στην τράπεζα, βρε. Βρε τον άνθρωπο, πάνε στα λάθη. Προκειμένου να περιμένει. Άκου. Το μεγάλο άνθρωπο, ο οποίος είναι συνταξιούχος και περιμένει, το καταλαβαίνω. Ναι. Τους νέους ανθρώπους που έχουν τις ίδιες ζωές, δεν το καταλαβαίνω. Έχει μείνει κανένας νέος, ρε, κόκκινες στην Ελλάδα. Όλοι στο εξωτερικό έχουν πάει μετανάστες. Πού τον είδες τον νέο, εσύ, ρε. Θα γυρίσουν. Άμα πας στην τράπεζα απ' έξω, δηλαδή, θα δεις κανένα νέο. Έχουν γυρίσει πολύ και θα γυρίσουν ακόμη περισσότερο. Άλλα θέματα, πάμε παρακάτω. Η banking. Σου είπα ένα πράγμα το οποίο είναι συνέχεια. Η banking, όχι η banking. Δεν μιλάω για πάγκο. Εντάξει. Άντε με την ασπίδα του γαλερίου που την αψίδα θα κάνει ασπίδα. Εντάξει. Εντάξει, το ένα θέμα έχει να κάνει και το άλλο. Λοιπόν. Πότε βλέπεις να ξεκινάει το ελληνικό πρωτάθλημα? Ποτέ. Είσαι απεσιόδοξος? Όχι, είμαι. Δηλαδή, αν υπάρχει μια περίπτωση να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, είναι επειδή ο Αβγενάκης είναι τσάτσος του Μαρινάκη και της περίπτωσης του Ολυμπιακού Τσατσάκη. Αν δεν υπήρχε δηλαδή αυτή τη στιγμή, για να μιλάμε σωστά, αν δεν υπήρχε ο Αβγενάκης να θέλει ο Χοντρομπαλάς να σηκώσει το πρωτάθλημα, δεν υπήρχε περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Πάλι όμως, επειδή οι ποδοσφαιριστές είναι σκληροί διαπραγματευτές και θέλουν να πάρουν τα λεφτά ή να γλιτώσουν περισσότερα από όσα θέλουν οι άλλοι, δεν πρόκειται να ξεκινήσει το πρωτάθλημα αν δεν πάρουν τα λεφτά οι ποδοσφαιριστές. Άρα οι ποδοσφαιριστές, δικαιώνομαι σε αυτό, δεν φοβάται τη γρήπη, μην αρρωστήσουν. Τα λεφτά είναι. Όλη η φασαρία γίνεται για τα λεφτά. Στο μπάσκετ, ο Τράγκη με τους καλαθοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, όλη η φασαρία για τα λεφτά έγινε. Δεν έγινε το μαμούνι. Και ό,τι φασαρία θα βλέπεις από εδώ και πέρα, μπουνίδια, ιστορίες, κλωτσίδια, κλεψιές, τα έχει να κάνει με τα λεφτά. Γι' αυτό σας είπα εγώ, είναι οικονομοϊός και όχι κορονοϊός που το βαφτίσατε. Okay, boys. Τώρα θα πλακώνεστε για τα λεφτά. Παίχτες, προπονητές, μάνατζερ, υπάλληλοι της Πόπης. Της Πόπης θα γίνει. Θα βάλανε μέσα 2 μήνες τσαμπουκά, βάλανε εκεί τη Μάγια τη Μέλισσα με το παχύ το χύγμα να σας τρομοκρατεί. Βάλανε εκείνο τον κομμουνιστή 65 χρονών να λέει μείνε τη γέρη μέσα ενώ αυτός είναι νέος. Και τώρα μας πουλάει και εκείνη με το μεγάλο το κεφάλι τη Βίκη Σταυροπούλου 180 κιλά να βάλετε τις μάσκες. Μετά κάνουμε παρέλαση να διαμαρτυρηθούμε στο Σύνταγμα. Είστε καλά, ρε. Εχμάλωτοι. Σκλάβοι. Η μάχη και ο άλλος στη Λάρισα. Κολυτάρι του Κούλη. Η μάχη και έχει. Έβαλα εκεί τη. Του Μπουμπούκου είναι. Δεν ξέρω του Μπουμπούκου και του Μπουμπούκου, ρε. Βάλανε εκεί πέρα. Του Μπουμπούκου, εννοείμε, σωστά, ναι. Η μάχη και έχει. Και με 40 ευρώ την εβδομάδα την περνάει η Ευγενία Μανολίδου. Ρε, θέλετε κάτι κοτρόνια να πούμε? Είστε καλά. Βρήκατε τώρα τους τρομοκρατημένους και μην πεθάνουν στην αρχή. Βασίσατε. Και τώρα τα λεφτά. Δεν παίζω. Θέλω λεφτά. Δεν κάνω. Θέλω λεφτά. Όχι μείωση. Όχι, δεν τη δέχομαι. Αρχίζει το ξυλίκι τώρα. Η μάχη και έχει. Κατάλαβες. Άντε μπράβο. Κλείσαν το 30% των εστιατορίων και των καφετεριών. Θα κλείσουνε το 40% των ξενοδοχείων, θα έρθουν οι δικοί τους να πούμε, μπαμ, θα οικονομήσουν με λίγα λεφτά, πέσαν και οι τιμές των σπιτιών των ενοικίων. Ο άλλος με την καντίνα που έχουμε εδώ πουλάει σπίτια, ο Πλεάτσικας, λέει, πουλάω σπίτια, λέει, φτηνά. Σε Έλληνες του λέω, θα δω, μου λέει. Ξένοι Έλληνες του λέω. Οι μάσκες. Φορέστε μάσκες, μη φοράτε μάσκες. Ο Χίτης σας τιμωρήσει. Μόνο με σπίτι, εσύ. Πες και το βίσκι με το πουρο. Ωραίο παράδειγμα έδωσες στον ελληνικό λαό. Μόνο με σπίτι, φόλεξες και το παπούτσι, το τέμπο λίπερο, 30 ετών παπούτσι. Την ισόλα πρέπει να έχει μαρτυρήσει, να πούμε. Τέμπο λίπερο, πού το θυμήθηκα, δεκαετία του 80. Έστειψες να δεις και το κορδόν, έχασες και τα κιλά, έγινες γκόμενος. Ωραίο, σε είδα εγώ. Κούκλος.
Με γυάλισες, ε. Κούκλος. Το πρίγκιπας κούκλος. Φάει την κλωσούρα. Μην... Σε είπα κάτι. Για μένα λέγω ότι θέλεις. Είπα κούκλος. Εσένα, από σένα πήρε. Τον είδα. Πεδαράς. Βγήκε κάνας αθλητής αυτή την οικογένεια. Κάνες δεν έγινε αθλητής. Αβιόγμπο. Μη βαγκάζει. Πώς δεν έγινε αθλητής. Τι λες τώρα. Ποιους είχατε αθλητές στο Σόι, ρε κόκκινε. Ο Ιπποκράτης ήταν κοπηλάτης. Ήτανε. Κοπηλάτης. Τι έκανε, μαστόρευε τα κουπιά. Τι κοπηλάτης ήταν. Ο Κάρολος, ναι, ήταν πολίστας. Πολίστας ήταν. Ναι. Κολίστας ήταν. 20 χρονών σταμάτησε. Πολίστας. Όλοι μικροί κάναμε ένα άθλημα. Ναι, παρακάτω, άλλος. Ο Γρηγόρης ήταν εξαιρετικός κολυμβητής. Κολυμβητής. Πού δούλευε, πού έκανε, ρε, πού κολυμπούσε. Το διάβολο της μάχης έκανε. Πού ο Γρηγόρης πρόπερση, νομίζω. Τι έκανε ο Γρηγόρης. Νομίζω πρόπερση, ναι, ή πριν από δύο. Βγήκε η δεύτερος τρίτος στο Κορονέο κόλπο. Στον Κορονέο. Ποιο Κορονέο, ρε. Το Ρονέο. Το Ρονέο λέγεται. Ποιο Κορονέο. Ποιο Κορονέο κόλπο. Ποιο Κορονέο κόλπο. Όταν μιλάς. Χριστούλη μου. Άγι 40 μα η μηνά μα η Λευτέρη μα η Θαράπη μου. Κορονέο κόλπο. Τη Αγία Ειρήνη. Α, την Ειρήνη είναι κοκκέτη. Τι Κορονέο κόλπο. Το Ρονέο νομίζω ήρθε ή δεύτερο ή τρίτο. Κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Τώρα. Ναι. Δεν είναι κανένα ψυχικά. Εντάξει. Ο αδερφό μου ο Γιάννη έπαιζε μπάσκετ. Και μάλιστα εκεί κάτι. Ο Γιάννη, ο μαθηματικό. Ο μαθηματικό έπαιζε μπάσκετ. Βέβαια, στο Γαλαξία. Το Γαλαξία. Εγώ το πρώτο Γαλαξία που ξέρω είναι τα σούπερ μάρκετ. Ποιο Γαλαξία. Παρακάτω, ναι. Άρα με το πρώτο Λύκειο Τούμπα δεν είχαν τρίτη στον κόσμο, το ξεχνά. Ποιο τρίτο Λύκειο Τούμπα. Γιατί έπαιζε μπάσκετ στο τρίτο Λύκειο Τούμπα. Με το πρώτο σου λέω και το τρίτο. Ναι. Ο αδερφός μου δεν ήταν στο δεύτερο που ήμασταν. Εμείς ήταν στο πρώτο. Άρα ήταν σε λάθος σχολείο. Το αν ήταν λάθος ή όχι δεν το βλέπω έτσι. Πάμε παρακάτω, κόκκινε. Άλλος αθλητής, ποιος ήταν. Εσύ λες δεν έβγαλε και εγώ σου είπα 5 μέρες. Καλά, 20 χρόνια σταμάτησαν τη γυμναστική αυτή όλη. Γιατί πες μου έναν από το σώμα που είναι χοντρός. Έναν. Εσύ ήσουν. Εγώ ήμουν. Τι. Πότε ήμουν χοντρός. Και όταν τα κοπάναγε, θα μου κέντρωγε ό,τι να είναι τώρα που. Έγινες ωραίος γκόμενος, ξέρεις τι ωραίος που είσαι τώρα. Χτυπάς τριαντάρα για πλάκα, στο λέω εγώ. Άμα έχεις κάνα καλό αμάξι, άμα πάρεις κάνα καλό αμάξι και το παίξεις το παραμύθι που πουλάς εκεί και το μπλαμπλά που έχεις, ένα καλό αμάξι. Τι τελείωσες. Ξέρω το κόλπο, ρε, θα πάω στον Παλοδήμο να το δώσω ένα αμάξι. Τρέχοντας θα στο δώσει ο Παλοδήμος το αμάξι. Δώσ' μου για κανένα εβδομάδα να κυκλοφορήσω. Α, έτσι σχέδιο στο δώσει. Εντάξει, για να το παίξω ιστορία. Φυσικά τι. Άλλα θέματα τι έχει τώρα για μετά να δώσω ποιο δικηγόρο θα με στείλεις όταν σε κυνηγάει η γυναίκα μου με τις ιδέες που ρίχνεις πάνω να θεμάσεις. Τσιγάρε, τι έκανες. Το βράδυ πάλι στο σπίτι, δεν έρθεις. Αυτή την ατάκα, φίλε μου. Τι. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Αυτή την ατάκα μου την είπε η κυρία. Να τελειώσω λίγο. Να σου πω εγώ ποια γυναίκα να τελειώσω λίγο. Εγώ το ξεκίνησα. Λέγε, παρακαλώ. Λέγε. Δειγματίζω σε ένα δισκοπολείο στη Χαριλάου. Ναι. Λοιπόν, ναι, μ' αρέσει η ιστορία, πες την, ναι. Και πάω στην κυρία Μαρία και σκάει μύτη μία άλλη κυρία και λέει, κυρία Μαρία, λέει, ο άντρας σου, λέει, κατά τις 5 ήταν μια πιτσιρή καλή στο αυτοκίνητο εδώ, γουτσουγούσου. Λέει, μη στεναχωριές, λέει, σπίτι κοιμήθηκε. Καλά την είπε. Την κοιτάω την κυρία Μαρία, την αγκαλιάζω και τη λέω, σε αγαπάω. Εγώ θα την έδινα την άλλη ένα γουδί ανάμεσα στα μάτια. Όχι. Δεν κατάλαβες. Μου λέει, αν δεν ήσουν εσύ, θα έτρωγε κάτι συντήρηση στο κεφάλι, λέει, αυτή τη στιγμή. Λέει, τι την ενδιαφέρει αυτή την όλα, τι γίνεται σπίτι μου. Ναι. Δηλαδή, αυτή που λέει ο λόγος, μπορεί να πήγε σπίτι για τον πλάκο. Εσύ είδες το έργο στην αρχή. Όχι, ναι. Όχι. Μπορεί να πήγε σπίτι. Μπορεί να πήγε σπίτι και να τον έδινε κιόλας. Μετά τι έγινε στο σπίτι. Αλλά... Άσε τώρα τι έδειξε, ναι, στους άλλους, κυρία Μαρία. Πρόσεξε. Την αγκάλιασες και τη φίλησες εσύ. Ναι. Άσε ρε κόκκινε. Όχι, την αγκάλιασες, λέω, σ' αγαπάω. Ναι. Ή να πει μπράβο σου, αυτό που έκανες, λέω, δείχνει πολύ ευφυΐα και κράτησε το σπίτι σου ψηλά. Μετά τι έγινε, πες μας, ρε, άσε. Αυτό τώρα. Δεν το γνωρίζω. Άσε τώρα. Δεν το γνωρίζω. Την αγκάλιασες και τη φίλησες, να πούμε. Εγώ αυτό το σοκ. Την αγκάλιασα και την είπα, σ' αγαπάω. Εγώ αυτό το σοκ που έπαθα, μου το είπε η κυρία Βένη, η οποία είναι πολύ αγαπημένη μου, είναι η γυναίκα του Γιώργου του Καρατζαφέρη. Ναι. Ο Καρατζαφέρης ήθιστε να έχει 2-3 γραμματείς. Φαρισαίους, έγινε. Κάτσε, ρε, περίμενε. Και τη λέω μια φορά την κυρία Βένη, λέω, κυρία Βένη, μου είπε, λέω, η γραμματεύς, αυτό το πράγμα, λέω, να γίνει κτλ. Λέει, ποια γκόμενα από όλες, μου λέει. Λέω, τι γκόμενα, λέω, είναι γραμματεύς. Έτσι τις λέει, λέει ο μεγάλος, να πούμε. Αλλά σας ξέρω, λέει, όλες οι κουφάλες, λέει, στο τέλος, να πούμε, στο σπίτι έρχεστε να σας δω όταν αρρωσταίνετε.
Λέω, δεν ξέρω, λέω, θέλω να πω δηλαδή, ευφυής και ευφυής. Η ευφυής η γυναίκα ήταν αυτή η κυρία Μαρία. Το ξύλο που έφαγε πώς το λένε, ο άλλος στο σπίτι, δεν ξέρουμε τι έγινε. Άλλο κόκκινε, ας τις ευφυγές. Κοιτάξε στα κιλά, έγινες καλός, κουρεύτηκες κιόλας, άστο μαλλί λίγο να κάνει. Τώρα μόλις ο πρίγκιπας γίνει 2-3 ετών, το πηγαίνεις εκεί βόλτες, ξέρεις την κόμπενο παγίδα είναι ο πισιρικάς. Ξέρω ρε, το σκύλι, αυτά στα έχω διδάξει εδώ και χρόνια. Είσαι δάσκαλος ρε. Το σκυλί και το μωρό είναι παγίδα. Μπράβο Γρηγόρη. Μπράβο Γρηγόρη. Μπράβο Γρηγόρη. Είδατε που τα λέει, αυτά στο Άγιον Όρος τα έμαθα. Τα μάθανε οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας που τα μάθανε αυτά. Ότι το σκυλί και το παιδί είναι παγίδα. Κατάλαβες, τέτοια μαθήματα κάνανε αυτοί εκεί απάνω. Μπράβο Γρηγόρη. Μπράβο Γρηγόρη. Μπράβο Γρηγόρη. Έχω φάει εκπληκτικό κοπλιμέντο. Ναι. Εξαιρετικός καλλιτέχνης είστε, βλέποντας τον μωρό. Λέω, έχει χάρη. Έχει χάρη, τέλος πάντων. Όχι, έχει χάρη, κόκκινε. Το τηλέφωνο δεν το πήρες, δεν μπορεί. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι λίγο έτσι. Μόνο γαμικός. Δεν είναι έτσι, γιατί είσαι στο σπίτι τώρα και σε ακούει άλλη. Άμα ήσουν άλλη. Λάθος κάνει. Πάντα έτσι ήμουν. Μπράβο, Γρηγόρη, μόνο γαμικός. Σωστός. Ειλικρινά σου μιλάω, δεν τρέπομαι. Θέλω, όχι. Να και ένα καλό που έκανε η Εκκλησία. Έτσι, μπράβο. Όχι, δεν το κάνω γιατί πιστεύω στο Θεό. Όχι, είναι επιλογή μου. Κάποια στιγμή. Και έχω και άλλου φίλου οι οποίοι είναι, όταν καλύπτουν από κάτι, γιατί να ψάχνουν. Μπράβο, Γρηγόρη. Μπράβο. Υπάρχουν κάποιοι οποίοι δεν καλύπτονται. Ναι. Δεν του κατηγορώ, καλά κάνουν. Ναι. Λέει ένα Ραπτόπουλο, τελικά με ποιο κάνει την εκπομπή, με τον κόκκινο ή με τον Άλκη Γιαράκα. Με τον. Λοιπόν, Κωστή Σφύρα του λέει, ναι. Κωστή Σφύρα του λέει ότι τα δάνεια δεν έχουν IBAN, γι' αυτό και πρέπει να πάω στο ταμείο. Του τόσου, αλλά δεν ξέρω αν το είδε, λέει. Βλακίες, λέει ο φίλο. Λοιπόν, πλακίες λέει ο φίλος. Επίσης να σου πω και κάτι. Βάζεις ένα λογαριασμό. Ναι. Να πω το φίλο τι λέει πλακίες. Για να εξυπηρετήσω έναν άνθρωπο που πήγαινα κάθε μήνα να του πληρώσω κάτι. Ένα δάνειο μικρό, κάτι αστείο. Του βγάλανε κάρτα για να πηγαίνει να καταθέτει στο ATM το ποσό. Εντάξει, ή μπορεί μέσω e-banking. Μπράβο Γρηγόρη. Όχι, απαντάω στο φίλο. Μπράβο Γρηγόρη. Δηλαδή τώρα κάνει τον έξυπνο, ναι, δεν ξέρει. Για κάτι που το έμαθα κατά λάθος πριν από 20 μέρες. Αυτό το πράγμα, δηλαδή ειλικρινά σου μιλάω, την κριτική, το χουλιαμά, το πείραγμα το δέχομαι. Αυτό το πράγμα, το να πούνε για να πούνε κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουν. Δηλαδή είστε χειρότεροι και από μένα. Πετάμε κάτι ατάκες ώρες που μας κάνουν viral και καλά κάνουν. Σαν τον σύντεχνο, όπως είπα εγώ, τον Ρωναίο Κόλπο, τον είπα Κορονέο, και αυτός την αψίδα του Καρολίου την έκανε αυτή. Ποιο Καρολίου ρε, έχει παθιθλάσει τη γλώσσα. Ποιο Καρολίου, Γαλέριο το λέγανε. Κοίταξε, με σένα η Καρέλιος ρε. Καρέλια πουλούσε στην Αριστοτέλους ρε. Με σένα, αφού δεν έπαθα. Αφού δεν έχω. Άκου λίγο και πάνε. Με σένα, αφού δεν έχω πάθει ρήξη ζητές μου στη γλώσσα, επιτυχία είναι. Διάλειμμα. Check it out now. The Funk Soul Brother. Right about now.